Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Δαλιάνης Σπυρίδων και το θέμα που θα αναλύσω είναι τα ιδιαίτερα γνωρίσματα της βουδιστικής θρησκείας υπό το πρίσμα του νόμου 4301 του 2014. Το άρθρο 4 του νόμου υπαριθμών 4301 του 2014 για την οργάνωση νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων του στην Ελλάδα ορίζεται για να είναι έγκυρος κανονισμός ενός θρησκευτικού νομικού προσώπου. Θα πρέπει να προσδιορίζει μεταξύ άλλων με σαφήνεια το δόγμα, τις διδασκαλίες, τα ιερά κείμενα και τους κανόνες της θρησκείας που είναι ταγμένο υπηρετεί το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο. Με αφορμή τα ανωτέρω, θα προχωρήσουμε στην ανάλυση των προϋποθέτων χαρακτηριστικών σε σχέση με την βουδιστική θρησκεία. Ο βουδισμός είναι η θρησκειολογική θεωρία που συντίθεται με το Βούδα. Το Βούδα δεν είναι όνομα προσώπου, αλλά ένας τίτλος που σημαίνει αφυπνισμένος. Ο Βούδα ήταν μια ιστορική προσωπικότητα που έζησε και πέθανε κάποιους αιώνες π.Χ., αν και είναι δύσκολο να είμαστε ακριβείς όσον αφορά τις χρονολογίες. Η πρόσθετη έρευνα είναι σε θέση να πει μονάχα ότι ο Βούδα έζησε στη Βόρεια Ινδία, πιθανότατα γύρω στον 5ο αιώνα π.Χ. Το πραγματικό του όνομα θεωρείται ότι ήταν Σιντάρτα Γκουατάμα. Η λέξη Βουδισμός είναι ονομασία που έχουμε δώσει εμείς σε μια θρησκεία την οποία οι παδί της αποκαλούν απλά Ντάρμα. Ο όρος μπορεί να ερμηνευθεί τόσο όσο στη δασκαλία, όσο και όσο η φύση των φαινομένων. Είτε είναι η ανακάλυψη αυτής της αλήθειας και η διακήρυξή της από το Σιντάρτα Γκουατάμα που τον έκανε Βούδα. Ας σημειωθεί λοιπόν ότι ενώ οι δυτικές προσεγγίσεις τείνουν να τονίζουν τη σπουδαιότητα του ιδρυτή, οι βουδιστές προτιμούν να τονίζουν όχι το ρόλο του Βούδα, αλλά τα όσα δίδαξε. Για τους βουδιστές, το προφανέ σημείο κίνησης είναι η διδασκαλία. Αυτή η διδασκαλία, λένε, οδηγεί τους ανθρώπους στην κατανόηση του πώς όντως έχουν τα πράγματα και κατ' επέκταση σε μια ριζική επαναξιολόγηση ανθρώπινης ζωής. Λέγεται ότι ο Βούδας ήταν ένας πριγκίπας που μεγάλωσε με περισσή φροντίδα, προστατευμένος από όλες τις άσχημες καταστάσεις της ζωής, ειδικά από τη θέα των γερατιών, τις αρρώσεις και το θάνατο. Παντρεύτηκε, απέκτησε ένα γιο. Ο Βούδας στράφηκε στον τρόπο ζωής των περιπλανόμενων αναζητητών, κάτι που δεν ήταν ασυνήθιστο για την ιδέα της εποχής του όπως είναι τώρα. Αναζήτησε λοιπόν την έσχατη αλήθεια που θα μπορούσε να οδηγήσει τον άνθρωπο στην πλήρη ελευθερία από κάθε δεινό. Ήταν μια δύσκολη ζωή διαλογισμού, μελέτες και ασκητισμού. Η ελάχιστη τροφή περχόταν από τις ελεημοσύνες που δεχόταν. Στο τέλος όμως, στην Τάτρα, ύστερα από έντονη ενδοσκόπηση και διαλογισμό, βρήκε την αλήθεια που αναζητούσε. Έφτασε να δει τα πράγματα έτσι όπως όντως είναι. Και ήταν αυτή η αλήθεια που τον ελευθέρωσε. Στη συνέχεια, ο Βούδας συγκέντρωσε γύρω του μια ομάδα από μαθητές και περιλαμβάνοντας τη Βόρεια Ινδία, διδάσκοντας σε όλους όσους ήταν πρόθυμοι να τον ακούσουν. Τελικά, σε προχωρημένη ηλικία, ο Βούδας πέθανε. Αλλά γι' αυτόν ο θάνατος δεν ήταν τίποτα. Γι' αυτό διότι τώρα πια ήταν ελεύθερος από το θάνατο, όπως ακριβώς ήταν ελεύθερος από όλες τις μορφές της λύπης, της ατέλειας και της αποτυχίας. Στο σημείο αυτό, θα δούμε τα σχετικά με τη διδασκαλία του Βουδισμού. Η προσωπική ιστορία του Βούδα στην πραγματικότητα αφορά στο γεγονός ότι τα πράγματα φαίνονται μεν με κάποιον τρόπο, αλλά στην ουσία είναι αλλιώς. Ο Βούδα διδάσκει όταν βλέπει κανείς πως όντως έχουν τα πράγματα, έχει περιβεί κάθε είδους λύπη, ατέλεια και αποτυχία. Επίσης, δίδαξε πως όταν δούμε βαθιά τα πράγματα, θα διαπιστώσουμε πως η ζωή μας, με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο, είναι στη ρίζα του ντούκα. Ο Βούδα δεν ενδιαφέρει για το περιθέω ερώτημα και η βουδιστική παράδοση συμφωνεί ομόφωνα πως απλούστα δεν υπάρχει ένας Θεός δημιουργός, υπό την έννοια, για παράδειγμα, που χριστιανοί διδάσκουν ότι υπάρχει. Για τους βουδιστές, τα πάση φύσεως δεινά συνιστούν το αποτέλεσμα της άγνοιάς μας, του γεγονός ότι δεν κατανοούμε πως όντως έχουν τα πράγματα και επομένως όλοι ζούμε τα χρόνια μας υπό το φως αυτής της αποτυχημένης κατανόησης. Τα πάντα αλλάζουν και κυρίως εμείς οι ίδιοι. Τα διάφορα δεινά προέρχονται από το γεγονός ότι γαντζωνόμαστε κάτι και προσπαθούμε πάση θυσία να καθυλώσουμε τα πράγματα. Η βουδιστική παράδοση επίσης διδάσκει το μη αυτό. Με το θάνατο, το σώμα πάβει να υπάρχει, αλλά τόσο το αΐ ρέων συνεχώς, συνεχές συνείδησης, όσο και τα νοητικά του συνακόλουθα, συνεχίζουν και εκνέουν κατά τρόπον την ένα άλλο σώμα, σύμφωνα προ τι αγαθέστε τη κακέ πράξη κάποιου. Αφού τίτλο με την σάρκο, σημαίνει ότι κάποιο υπόκειται και πάλι στα δεινά και στον πόνο, στα γερατιά, στην αρρώστια, στο θάνατο κτλ. Η εν λόγω διαδικασία πάβει μόνο με την απαγκίστρωσή μα στο βαθύτερο δυνατό επίπεδο, πράγμα που επιτυχάνεται με τον διαλογισμό. Και η απαγκίστρωση είναι κάτι που πηγάζει από το να βλέπει κανείς τα πράγματα έτσι όπως όντως έχουν και να αντιστρέφει πλήρως τον ενστικτόδη και έμονο τρόπο της προσκόλλησής σου στα πράγματα. Αυτή είναι ακριβώς η κατάσταση που τις θέσεις ονομάζουν φωτισμό, στα σανσκριτικά Νιρβάνα. Βασική σημασία για το όραμα που είχε ο Βούδα σχετικά με την πνευματική πρόοδο ήταν η ύπαρξη ενός τάγματος μοναχών, τόσο αντρών όσο και γυναικών, το οποίο να συντήσει την ελεημοσύνη για τα προστοζήν και να εκφράζει με την απάρνηση των εγκοσμίων και την αποσύρωσή του στη ριζική μεταμόρφωση που όλοι έχουν ανάγκη. Το τάγμα αυτό είναι γνωστό ως Σάνγκερ. Προϊόντος του χρόνου δίδυκαν μοναστήρια, τα οποία ακολούθησαν έναν κανόνα που ρύθμιζε τον τρόπο ζωής της Σάνγκερ. Ο Βούδας, από την άλλη, δεν είχε ορίσει κάποιον ως διάδοχό του, αλλά φέρεται να είχε πει ότι ο διάδοχός πρέπει να είναι η διδασκαλία, τον Ντάρμα.
Στο τέλος δημιουργήθηκαν διάφορες μοναστικές παραδόσεις. Η πιο γνωστή από αυτές και η μοναδική που διασώζεται από τις πρώιμες μοναστικές παραδόσεις του Ινδικού Βουδισμού είναι ο Οδός των Πρεσβυτέρων. Η οποία και συναντάται σήμερα για παράδειγμα στη Σρι Λάγκα, την Ταϊλάνδη, στην Καμπότζη και στην Βιρμανία. Πρακτικά, το σχίσμα στον Βουδισμό αποτελεί ζήτημα του μοναστικού κανόνα και όχι κάποια δογματική διαφωνία. Και η δογματική διαφωνία είναι λιγότερο σημαντική. Παρ' όλα αυτά, με το πέρασμα του χρόνου αντίθηκαν επίσης διαφορετικές δογματικές τοποθετήσεις, οι οποίες μερικές φορές συνοδεύτηκαν από το σχηματισμό σχολών. Ο Βουδισμός Μαχαγιάννα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ιστορική διαφοροποίηση του Βουδισμού, που εμφανίζει γραμματέα από τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν. Η ανάπτυξη παράδοσης Μαχαγιάννα, που σημαίνει το μεγάλο όχημα. Ο Βουδισμός Μαχαγιάννα δεν αποτελεί δογματική σχολή, και εντός Μαχαγιάννα υπάρχουν διάφορες δογματικές σχολές. Δεν έχει νόημα να μιλά κανείς για δύο σχολές Βουδισμού. Η Θεραβάντα και τη Μαχαγιάννα. Η Θεραβάντα είναι μοναστική παράδοση, ενώ η Μαχαγιάννα δεν είναι. Απλούστα δεν συνιστούσε κρίσιμα φαινόμενα. Θεωρητικά θα μπορούσε να υπάρξει ένα Θεραβάντα παδός Μαχαγιάννα, και αυτό είναι ο καλύτερο τρόπο για να ερμηνεύσει κανεί τη Μαχαγιάννα να τη δει ω μία άποψη σχετικά με το ποια τελική ανάλυση είναι η ουσία του Βουδισμού. Η Μαχαγιάννα είναι οδό εκείνη που προδοξούν να γίνουν τέλειοι Βούδε. Αυτό θεωρείται ότι γίνεται για το καλό των ζωντανών πλασμάτων, του τέσσερι όλο όσο δεν θα του συνείδησε. Αυτοί που αφοσιώνονται σε αυτόν τον στόχο είναι γνωστοί ως Bodhisattva, αρχικά ίσως σημαίνει αυτούς που είναι ικανός να αφυπνίσει. Εν προκειμένου να πει στα κάτω περισσότερο ιδέα ότι ο Βούδας είναι όντως κάτι πολύ περισσότερο από ό,τι φαίνεται να είναι. Ακόμη και ο θάνατός του είναι στην πραγματικότητα μια παράσταση την οποία δίνει για να διδάξει με παραστατικότητα την παροδικότητα. Για τη Μαχαγιάννα, ο Βούδας και στην πραγματικότητα οι αμύθιτοι Βούδες βρίσκονται ακόμη ανάμεσά μας και ζουν σε ανώτερα επίπεδα στην αγνή χώρα. Από εκεί, μέσω τη μεγάλη συμφωνία που έχουν συνδυασμένοι τι θαυματουργέ του δυνάμει, οι Βούδε είναι έτοιμοι να βοηθήσουν εκείνου που του έχουν ανάγκη. Στο σημείο αυτό, θα εξετάσουμε για τη διάδοση του Βουδισμού πέρα από την Ινδία. Ο Βουδισμό άρχισε να ξαπλώνεται όλο και περισσότερο και σύμφωνα με την παράδοση έφτασε στη Σρι Λάγκα κατά την ελόγω περίοδο. Στη συνέχεια, ξαπλώθηκε στην Ανατολική Ασία. Έφτασε στην Κίνα μέσω των εμπορικών οδών τη Κεντρική Ασία κατά τη διάρκεια των πρώτων αιώνων μετά Χριστόν, διαδίδθηκε στην Κορέα και σε άλλε χώρε τη Ανατολική Ασία και τελικά έφτασε στην Ιαπωνία τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν. Στο Θιβέτ έφτασε από διάφορες κατευθύνσεις περιλαμβανομένων της Ινδίας και της Κίνας, κατά πάσα πιθανότητα από τον 7ο αιώνα. Παρ' όλα αυτά στην Ινδία ο Βουδισμός τελικά παρήγμασε. Σχεδόν εξαφανίστηκε στην Ινδία περί τον 14ο αιώνα και μόνο κατά τους πρόσφατους αιώνες αναβίωσε, ενώ παράλληλα έχει προσλάβει εν γέννη μια παγκόσμια διάσταση. Ίσως ο πιο γνωστός σύγχρονος Βουδιστής είναι ο Δαλάη Λάμα του Θιβέτ, ο οποίος έχει τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ, καθώς επίσης και ηγέτης αντιπολίτευσης στη Βιρμανία, Aung San Suu Kyi. Ιδιαίτερα χαρακτηριστική του Βουδισμού της Ανατολικής Ασίας είναι η παράδοση που είναι γνωστή στην Ιαπωνία ως Zen. Το Zen, η λέξη αναφέρεται στο διαλογισμό, είναι πολύ γνωστή για την έμφαση που δίνει στην άμεση, μη λεκτική, ενωρητική γνώση, η οποία εκφράζεται μέσω τεχνών όπως ζωγραφική, ή ότι μερικές φορές ακόμα και τακτικές χιούμορ ή έκπληξη για να προκαλέσει την αφύπνιση. Τελευταία σημαντική εξέλιξη που πρέπει να αναφερθεί είναι το Τάντρα. Εξ αρχής οι Βουδιστές, συμφωνία με το ευρύτερο περιβάλλον, αποδέχτηκαν τη μαγεία. Η μαγεία αφορά στην επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων μέσω διαχείρισης. Κρυφών δυνάμεων, συνήθως μέσω τελετουργικών όπως οι ιεροί κύκλοι, μάνταλα, επικλήσεων όπου περιέχουν δύναμη μάντρα, αναπαραστάσεων κτλ. Από πολλές μέρες μάλιστα άρχισαν να εμφανίζονται βουδιστικά τελετουργικά κείμενα. Σε ορισμένους κύκλους τέτοια κείμενα και πάλι με αφιστούμενο τρόπο αποδόθηκαν στον ίδιο τον Βούδα και συχνά χαρακτηρίζονται ως τάντρα. Επίσης, αφιλεγόμενοι ήταν εξάπλωση από τον 7ο πιθανότητα αιώνα μετά Χριστόν και νωρίτερα ορισμένων ταντρικών κειμένων που υποστήριζαν ότι κάποιος μπορούσε να γίνει ακόμα και Βούδας με τη χρήση μαγικών μέσων. Πάντως, απαντούνταν μυστικές μιμήσεις που συνοδεύονταν από απαραίτητη αφοσίωση σε έναν διδάσκαλο γουρού, ώστε να μπορέσει κάποιος να μάθει των μαγικών τεχνών. Εν τούτης, ακόμα πιο αφιλεγόμενοι ήταν τα ταντρικά κείμενα που εξηγούσαν την επίτευξη του ύψιστου στόχου μέσω της χρήσης και διαχείρισης του λεπτοφυούς τρόπων δεινά και ψυχοφυσικού σώματος που λέγεται ότι διαθέτει ο καθένας μέσα του. Σε αυτή τη συνάφεια, τη λειτουργή χρήση τη σεξουαλική επαφή θεωρούνταν μια ιδιαίτερη σχέδια τεχνική. Εφόσον μάλιστα ο κάθε Βούδα βρίσκεται πέρα από κάθε πηγή προσκόλληση και σύγχυση, συστήνονται επίση ω εκφραστικέ τη αφυπνισμένη φύση τη ανθρωπότητα, όχι μόνο σεξουαλικέ πράξει με τρόπου και συντρόφου που συνήθω θεωρούνται εκτό των κοινωνικά αποδεκτών κανόνων, αλλά και μορφέ συμπεριφορά που προκαλούν έκπληξη στου μη φωτισμένου. Δεν πρέπει λοιπόν να προκαλεί έκπληξη που τέτοια φαινόμενα εντό του Βουδισμού ήταν και είναι ακόμα πολύ αμφιλεγόμενα. Θα πρέπει όμω να προσθέσει κανεί. Ότι προϊόντος του χρόνου, οι πλέον αμφιλεγόμενες διαστάσεις του ταντρικού βουδισμού, αφού προηγουμένως υποβλήθηκαν σε πιο ορθόδοξο και κυρίως μοναστικό έλεγχο, δαμάστηκαν τελικά και απορροφήθηκαν στο ευρύτερο πνευματικό πλαίσιο της παράδοσης Μαχαγιάννα περί συμπόνιας και σοφίας. Αναφορικά τώρα με τα ιερά κείμενα του βουδισμού. Ο ίδιος ο Βούδας δεν έγραψε τίποτα, απλώς δίδαξε.
Σύμφωνα με τη βουδιστική παράδοση, λίγο μετά το θάνατο του Βούδα, οι μοναχοί που είχαν επιτύχει το στόχο, δηλαδή το φωτισμό, στα σανσκριτικά Νιρβάνα, συγκεντρώθηκαν για να παγίδουν ό,τι θυμούνταν από τι ομιλίε του Βούδα. Αυτή ήταν και η πρώτη βουδιστική σύνοδο. Έτσι, για του πρώτου αιώνε, οι βουδιστικέ γραφέ γράφονταν προφορικά μάλλον, παρά σε γραπτή μορφή. Κείμενα καταγράφηκαν για πρώτη φορά τον 1ο αιώνα π.Χ. Η απόφαση να περάσουν τα σκαλεία του Βούδα στο γραπτό λόγο οφείλονταν πιθανότητα με έξι στο φόβο κατά τη διάρκεια περιόδων κοινωνική και πολιτική ένταση μήπω συγχαθούν, επειδή μεγάλο αριθμό σημαντικών μοναχών πέθανε από ασθένειε, πόλεμο ή πείνα. Ο βουδιστικό κανόνα. Τα κείμενα που απαγγέλθηκαν για την πρώτη σύνοδο αποτελούν την βάση του βουδιστικού κανόνα και διαιρούνται σε σούτρα, τι γενικέ ομιλίε του Βούδα και ενίοτε τι διδαχέ των έγκυρων μαθητών του, κείμενα βινάγια, κείμενα που σχετίζονται με τη δομή και την πειθαρχία του μοναστικού τάγματο. Με τον καιρό προσέθηκε στον κανόνα ένα επιπλέον τμήμα, το Αμπιντάρμα, ίσως ανώτερη ή ακριβέστερη δασκαλία. Αυτά τα τρία τμήματα του κανόνα απαρτίζονται στις τρεις συλλογές και υποδιαιρούνται περαιτέρω σε επιμέρους ενότητες. Έτσι, με τον καιρό και καθώς γίνονταν πιο συχνή προσφυγή στο γραπτό έναντι προφορικού λόγου, ορισμένοι βουδιστικές παραδόσεις και σχολές εντός της Ινδίας άρχισαν να μεταφέρουν τα κείμενά τους στα σανσκριτικά. Κοντά στις γραφές, που όλοι δέχονται ως κανονικές και αυτές πόντας αφίβολης αυθεντικότητας, η βουδιστική γραμματεία περιλαμβάνει και ένα τεράστιο αριθμό από ερμηνευτικές διατριβές, γνωστές με τη γενική ονομασία σάστρα. Αυτές έχουν γραφτεί από τους σοφούς των βουδιστικών παραδόσεων και σχολών, με την πρόθεση να αποσαφηνίσουν δύσκολα σημεία ερμηνείας ή να προασπίσουν μια ορισμένη κατανόηση εναντί άλλων ανταγωνιστικών ή εναλλακτικών κειμένων, ή τέλος να λειτουργήσουν ως μεγάλες κριτικές συνόψεις βουδιστικής δασκαλίας και ηθικής. Τέτοιες ερμηνευτικές διατριβές παρήχθησαν και σε όλες τις χώρες όπου ορίζει ο βουδισμός και είναι εξαιρετική σημασία για τη μελέτη της ιστορίας των βουδιστικών δογμάτων. Στο σημείο αυτό, θα αναλύσουμε τις σκεφτικές πεποιθήσεις του βουδισμού. Πρώτον, το να ζει κάποιος μια ενάρετη ζωή. Το να ζει κάποιος την ενάρετη ζωή στον βουδισμό αφορά σε έναν τρόπο θεώρησης του πραγματικού και έναν τρόπο του πράτη. Ο τρόπος θεώρησης αρχίζει με την εμπειρία, μάλλον παρά με τη μεταφυσική. Την εμπειρία ότι το τάδι το δίνα στη ζωή είναι άτοπο, ελαττωματικό, ανεπαρκές και γεμάτο πόνο, καθώς και τη συνειδητοποίηση ότι ένας λόγος στον οποίο σημαίνει αυτό είναι πως όλα είναι παροδικά. Ειδικότερα, ο βουδισμός κάνει λόγο για τρία προσδιοριστικά γνωρίσματα της ύπαρξης: την παροδικότητα, το ανικανοποίητο, τα σανσκριτικά ντούκα και τον μη αυτό. Το γνώρισμα του μη αυτό αναδύεται όταν η ιδέα της παροδικότητας εφαρμοστεί στον εαυτό. Η αιτία για την οποία μίλησε ο Βούδας ήταν ο πόθος. Ο κεντρικός πόθος της απολαύσης των αισθήσεων και για την ίδια τη ζωή. Διώξε αυτόν τον πόθο και τα δεινά θα πάψουν, κάνοντας τόπο για την απελευθέρωση, την Ιρβάνα. Είναι αυτή ακριβώς η άποψη που αποτελεί την πρώτη από τις τέσσερις ευγενείς αλήθειες. Η ευγενής αλήθεια υφίσταται ατέλεια και ανικανοποίητο στην καρδιά της ύπαρξης. Η ευγενής αλήθεια, περί την προέλευση του ντούκα, το ανικανοποίητο δηλαδή, η αιτία είναι ο πόθος ή η δίψα. Η δίψα για τις απολαύσεις των αισθήσεων, η δίψα για συνεχή ύπαρξη και η δίψα για εκμυδένιση. Η ευγενής αλήθεια περί πάθους του ντούκα. Υπάρχει ένας σκοπός βασισμένος στον νόμο του αιτίου και του αιτιατού, του τέστην, εάν ο πόθος καταστραφεί δεν μπορεί να δεθεί τον ντούκα. Η ευγενής αλήθεια περί της οδού, προσπάθηση του ντούκα ή οκταπλίωδος. Η βουδιστική κοσμοθεωρία επομένως κάνει λόγο για έναν κόσμο ασθενή. Έναν κόσμο παγιδευμένο στον πόθο που τον ντούκα βασιλεύει ανενόχλητο, διότι οι άνθρωποι δεν έχουν δει την αλήθεια περί της ύπαρξης. Πρόκειται για έναν κόσμο που οι άνθρωποι είναι παγιδευμένοι σε νοητικές φυλακές που έχουν κατασκευάσει ήδη. Εν τούτοις πρόκειται για έναν κόσμο που απελευθέρωση αναμένει όλους εκείνους που μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο, που βλέπουν τον τρόπο που βλέπουν τον κόσμο και να εργαστούν προς την κατεύθυνση απελευθέρωση από τον πόθο, ο οποίος είναι ριζωμένος στην άγνοια και εκφράζει μέσα στους πλονεξίες και του μίσους. Δεύτερο βασικό στοιχείο είναι η ηθικότητα. Η ηθικότητα είναι αυτό το θεμέλιο του βουδιστικού τρόπου ζωής. Συνίσταται στην αποφυγή του κακού και ανάληψη του αγαθού. Δίχως ηθική πειθαρχία δεν μπορεί κανείς να ζήσει την ενάρετη ζωή. Περισσότερα από τους λαϊκούς βουδιστές τοποθετούνται σε εξής πέντε αρχές ή υποσχέσεις στο επίκεντρο της ζωής τους. Πρώτον, αποφεύγω να προκαλώ βλάβη σε οποιοδήποτε ζωντανό πλάσμα. Δεύτερον, αποφεύγω να πάρω οποιοδήποτε πράγμα που δεν μου έχει προσφερθεί. Τρίτον, αποφεύγω κάθε σεξουαλική παρεκτροπή. Τέταρτον, αποφεύγω την εσφαλμένη ομιλία. Πέμπτον, αποφεύγω οποιοδήποτε πράγμα συγχαίει ή παρασύρει τον νόμο, όπως τα ναρκωτικά και το αλκοόλ. Για πολλούς βουδιστές, η ηθικότητα συνδέεται επίσης με τον νόμο της πράξης, τον νόμο του κάρμα, ότι δηλαδή η ενάρετη ζωή θα παραγάγει καλούς καρπούς ενώ η μη υγιής κακούς καρπούς. Τρίτο βασικό στοιχείο του βουδισμού είναι ο διαλογισμός. Στόχος διαλογισμού είναι η κάθαρξη του νου. Αυτό δένει με την καρδιά του βουδιστικού μηνύματος, ότι η αιτία της ασθένειάς μας έγκυται στους πόθους μας, στις τρεις μη υγιείς ρίζες της πλεονεξίας, τους μίσους και της εξαπάτησης. Ο βουδισμός προσφέρει αμέτρητες μεθόδους διαλογισμού, αλλά μπορούν όλες να αναφερθούν σε δύο βασικές πρακτικές: το γαλήνιο διαλογισμό και το διαλογισμό τοποθέτηση πάνω σε αναπνοή. Ο γαλήνιος διαλογισμός δεν συνιστά αποκλειστικότητα του βουδισμού.
Πρόκειται για μια μέθοδο την οποία ένα αντικείμενο διαλογισμού χρησιμοποιείται προς εστιασμό του νου και επίτευξη της επικέντρωσης. Το πιο δημοφιλές τέτοιο αντικείμενο είναι η αναπνοή. Άλλοι εστιάζουν το βλέμμα τους στον αποκατεβάσμα του στομαχιού. Ο διαλογιζόμενος κάθεται με την πλάτη ευθυτενή. Σε κάποιες παραδόσεις, ο διαλογισμός γίνεται με τα μάτια κλειστά, σε κάποιες άλλες παραμένουν λίγο ανοιχτά. Αναφορικά τώρα με το στόχο της βουδιστικής διδασκαλίας. Οι βουδιστές τονίζουν ότι υπάρχει συνέχεια μεταθάνατων, αλλά πως έσχατο στόχος της θρησκευτικής πράξης δεν είναι κάποια μεταθανάτια κατάσταση. Ο όρος που χρησιμοποιείται συνήθως είναι αναγέννηση. Περισσότεροι βουδιστές προτιμούν αυτόν τον όρο ενώ το όρο μετενσάρκωση, μια και δεν πιστεύουν ότι υφίσταται μετάβλητη ψυχή που μπορεί να μετενσαρκωθεί, αλλά μάλλον μια διαλύτως μεταβαλλόμενη διαδικασία αιτίων και θυατών. Ο θάνατος θεωρείται ότι οδηγεί συνέχεια από αναγέννηση σε αναγέννηση, μέχρι ότου η πλεονεξία, το μίσος και η εξαπάτηση ξεριζωθούν. Σύμφωνα με τον βουδισμό, κάποιος μπορεί να γεννηθεί σε εξής πέντε βασίλεια. Πρώτον, στις κολάσεις, δεύτερον, στον κόσμο των ζώων, τρίτον, στον κόσμο των πεινασμένων φαντασμάτων, τέταρτον, στον κόσμο των ανθρώπων και πέμπτον, στον κόσμο των θεών. Οι βουδιστές Μαχαγιάννη έχουν προσθέσει άλλο ένα επουράνιο βασίλειο, εκείνο των ημίθεων. Ο στόχος του βουδιστικού τρόπου ζωής είναι να πάει κανείς πέρα από τα εν λόγω βασίλεια, επιτυχάνοντας την Ιρβάνα με το ξερίσμα της πλονεξίας, του μίσους και της εξαπάτησης. Η Ιρβάνα συνιστά το τέλος του πόνου και της αναγέννησης, ενώ επιτυχάνεται όταν σβήσει η φωτιά του πόθου. Πρώτη για την ανώτερη ηθική κατάσταση, άρα παράλληλα βρίσκεται πέρα από κάθε ανθρώπινη ηθική σύλληψη. Προσδιορίζεται από τη σοφία και τη συμπόνια, άρα παρόλα αυτά βρίσκεται πέρα από οτιδήποτε μπορεί να συλλάβει το μη φωτισμένο άτομο. Είναι απόλυτη ασφάλεια και μακαριότητα, είναι η ίδια απελευθέρωση. Στο σημείο αυτό θα εξετάσουμε τα πιστεύω του βουδισμού για την οικογένεια και την κοινωνία. Η θεωρία της τετραπλής κοινωνίας. Ο πρώιμος βουδισμός έκανε λόγο για την τετραπλή κοινωνία, μοναχοί και μοναχές, και στις τάξεις των λαϊκών άντρες και γυναίκες, τις οποίες τα τμήματα τελούσαν σε σχέσεις αλεξάρτητες μεταξύ τους. Οι μοναχοί και οι μοναχές σχεδόνταν όσον αφορά τα προσωζήνα από τους λαϊκούς. Οι λαϊκοί διδάχτονταν σχετικά με τον τάμα από τους μοιημένους και κέρδισαν στο πρόσωπό τους ένα πεδίο για την απόκτηση χάρης και αρετής. Τον 20ο αιώνα αναπτύχθηκαν και βουδιστικά κινήματα τα οποία δεν διέθεταν τάγματα μοιημένων μοναχών ανδρών ή γυναικών. Είναι επίσης αληθές του πλειονότητα των βουδιστών ζει ακόμα σε ένα σύστημα που υφίσταται μια ξεκάθαρη διάκριση ανάμεσα σε αυτούς που εγκαταλείπουν τους οικογενειακούς δεσμούς και τους λαϊκούς. Με δεδομένο αυτό, όταν οι βουδιστικές κοινωνίες συγκρίνονται μεταξύ τους, παρτίζει τεράστια ποικιλομορφία. Στις μέρες μας, οι δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης και η είσοδος του βουδισμού στη Δύση προκαλούν μια σειρά από αλλαγές, καθώς οι βουδιστές προσαρμόζονται, καινοτομούν ή μερικές φορές περιορίζονται. Ως εκ τούτου, το να μιλήσει κανείς γενικευτικά για την οικογένεια και την κοινωνία στον βουδισμό είναι μάλλον δύσκολο. Απόψεις για την οικογένεια. Σε όλες τις βουδιστικές κοινότητες, η οικογένεια είναι εξαιρετικά σημαντική. Εν τούτοις, στις περισσότερες βουδιστικές κοινωνίες, ο γάμος αποτελεί κοσμικό ζήτημα. Συνδέεται με τα εγκόσμια και πραγματοποιείται χωρίς την παρουσία κάποιου του σκεφτικού λειτουργού. Δεν υπάρχει καμία αντίληψη περί ιερών όρκων που δίνονται ενώπιον του Θεού, αφού ο βουδισμός δεν είναι θεϊστικό κίνημα με την αυστηρή σημασία του όρου. Για τον ίδιο λόγο, το διαζύγιο σε ορισμένες βουδιστικές κοινότητες, τουλάχιστον πριν από την περίοδο της Ευρωπαϊκής Απεικιοκρατίας, συνιστούσε ένα κοσμικό ζήτημα που επιλεγόταν άμεσα και αναγνώριζε σύζυγο δικαιώματα που εκείνη την περίοδο οι γυναίκες στη Δύση μόνο σε όνειρά τους μπορούσαν να φανταστούν. Από την επίδραση της Απεικιοκρατίας, του Χριστιανισμού και της Παγκοσμιοποίησης έχουν σημειωθεί πολλές αλλαγές. Για παράδειγμα, στη Σρι Λάγκα, πια ορισμένες νύφες φορούν λευκά, ένα χρώμα που κατά παράδοση συνδέεται με τις κηδείες και την ατεκνία. Κατά τη διάρκεια της γαμήλιας αλλαγής ακούγονται θρησκευτικοί ψαλμοί, ενώ που και που είναι παρόντες και μοναχοί. Παράλληλα, και τα διαζύγια έχουν γίνει πολύ πιο δύσκολα. Όλες οι σχολές του βουδισμού χαρακτηρίζονται από θετική στάση απέναντι στην πατρότητα και τη μητρότητα. Λόγω της βουδιστικής πίστης στις αναγεννήσεις, τα παιδιά θεωρούνται ότι εισέρχονται στον κόσμο έχοντας δει την προσωπική τους ιστορία. Δεν αποτελούν κτήμα των γονιών τους, και αυτό διότι έχουν ζήσει προηγούμενες ζωές. Τώρα θα εξετάσουμε τη θέση του βουδισμού σύγχρονο κόσμο. Στα μέσα του 20ου αιώνα, ο βουδισμός στην Καμπότζη, την Κίνα, την Κορέα, το Λάος, το Θιβέτ και το Βιετνάμ δέχεται τη δυσμενή επιρροή κοσμικών ιδεολογιών, ιδιαίτερα του κομμουνισμού. Οι κομμουνιστές ηγέτες στην Κίνα, μετά την είδηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας του 1949, περίμεναν ότι ο βουδισμός απλώς θα εξαφανιστεί. Όταν αυτό δεν συνέβη, ειδικά μεταξύ του 1966 και 1970, κατά χρόνια δηλαδή της πολιτιστικής επανάστασης, παρατηρήθηκαν βίαιες επιθέσεις σε βουδιστές ηγέτες σε διάφορα θρησκευτικά κτίρια. Ήταν η αποχώρηση των Βρετανών από την Ινδία που έδωσε την ευκαιρία στην κομμουνιστική Κίνα να εισβάλλει στο Θιβέτ. Η διαδικασία του 1950 κυκορυφώθηκε το 1959 όταν η Κίνα επέβαλε τον απευθείας έλεγχό της στη χώρα και ο Δαλάη Λάμα φυγαδεύτηκε. Αυτό που ακολούθησαν μια συστηματική καταστολή της βουδιστικής κληρονομιάς, λελασίες μοναστηριών, καταστροφή βιβλιοθηκών,
θρησκευτικών εικόνων εκτελέσει και βασανιστήρια μοναχών. Στα τέλη της δεκαετίας 1970 υπήρξε κάποια ύφεση σε αυτή την πολιτική που άγγιζε τα όρια της γενοκτονίας, μια ύφεση που οδήγησε σε μια περιορισμένη αναβίωση του βουδισμού στο Θιβέτ. Μια από τις συνέπειες της εισβολής της Κίνας στο Θιβέτ ήταν το γεγονός ότι χιλιάδες Θιβετιανοί έφυγαν από τη χώρα. Οι περισσότεροι πήγαν στην Ινδία, στο Νεπάλ και το Μπουτάν. Αλλά κάποιοι άλλοι κατευθύνθηκαν στην Ευρώπη και την Αμερική. Αυτό έφερε την εθνοποίηση της περιπέτειας στο Θιβέτ και την εξάπλωση Θιβετιανών μορφών του βουδισμού. Τώρα πια όλες οι σχολές του βουδισμού είναι παρούσες στη Δύση, ενώ οι νέες οργανώσεις εμφανίζονται προς ικανοποίηση των δυτικών αναγκών. Στην Καμπότζη, με την πτώση του Πολ Ποτ και συνθήκες συνεχιζόμενης βίας, αναπτύχθηκε ένα αξιοθαύμαστο βουδιστικό κίνημα. Αν και η έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι στον χριστιανισμό είναι αισθητή σε χώρες όπως η Σρι Λάγκα, όπου οι βουδιστές έχουν κακές εμπειρίες από την επιθετική ιεραποστολική χειδεσιρότητα του χριστιανισμού, σε ολόκληρο τον κόσμο πολλοί βουδιστές εμπλέκονται σε διάφορες μορφές δράσης προς επέδωση της αλλοκατανόησης μεταξύ των θρησκειών. Το 1987 δημιουργήθηκε η εταιρεία για τις βουδιστικές χριστιανικές σπουδές με βάση στις ΗΠΑ, ενώ τον Οκτώβριο του 1997 δημιουργήθηκε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τις βουδιστικές χριστιανικές σπουδές. Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι χωρίς αμφιβολία ο βουδισμός αλλάζει, και αυτό εν μέρω οφείλεται στην αλληλοδιοίκηση δυτικών και ανατολικών μορφών του βουδισμού. Ως αποτέλεσμα, ο βουδισμός έχει αναδειχθεί σε θετικό και δυναμικό παράγοντα εντός του κόσμου. Μάλιστα, μία από τις ιδέες που μπορεί να προσφέρει στο σύγχρονο κόσμο είναι ότι η κοινωνική παρέμβαση και η συμπόνια ως πράξεις πρέπει να συμπορεύουν με την εσωτερική άσκηση, την άσκηση του διαλογισμού, την άσκηση της σοφίας. Τέλος, κλείνοντας, θα αναλύσουμε και την υπαριθμόν 22.001 απόφαση Ολομέλειας του Αρείου Πάγου σχετικά με την παροχή άδεια σε φτύριο οίκο της βουδιστικής θρησκείας. Ασκήθηκε ανέρεση από την κατηγορουμένη κατά της απόφασης του Δρυμελούς Πλημμυροδικείου Θεσσαλονίκης με υπαριθμόν 95.45 του 2000, η οποία την καταδίκασε για παράβαση του άρθρου 1 του νόμου 1363 του 1938, καθώς έθεσε λειτουργία ευκτήριο οίκο της βουδιστικής θρησκείας ως νόμιμη εκπρόσωπος αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, χωρίς να έχει προηγούμενη άδεια του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το δικαστήριο έκανε τελικά ορθή την καταδίκη της αναιρεσίου σας, καθώς ο προληπτικός έλεγχος για τη χορήγηση άδειας ευκτηρίου οίκου που καθιερώνεται με το νόμο 1368 του 1938 και που στοχεύει στη μη προσβολή της δημόσιας τάξης των χρηστών ηθών και στη μη ασχατέμη του προσελκυσμού, είναι συμβατός με το Ελληνικό Σύνταγμα, άρθρο 13, παράγραφο 1 και παράγραφος 2, και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, άρθρο 9, παράγραφος 2. Μειοψήφισαν δύο μέλη του Αρείου Πάγου, ανάμεσά τους και ο τότε Πρόεδρος, που υποστήριξαν ότι ο προληπτικός έλεγχος τέτοιου είδους καθίσταται υπερβολικός περιορισμός δικαιώματος της σχετικής ελευθερίας, στην εκδήλωση λατρείας, καθώς και ένας τέτοιος έλεγχος έπρεπε να έχει αποκλεισά κατασταλτικό και όχι προληπτικό χαρακτήρα. Πότε δηλαδή να έχει εκδηλωθεί η παρέκκληση από τα χρηστά είδη ή η διάθεση προσλητισμού και μετά να υπέρχεται ο ποινικός κολλασμός κατά τυχόν διοικητικά μέτρα. Τελικά η απόφαση του πλημμυροδικείου αναιρέθηκε για έλλειψη πλήρους και περιστατωμένης αιτιολογίας. Στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος δευτέρου σεμιναρίου σε σχέση με τα ιδιαίτερα γνωρίσματα των θρησκειών με βάση τον νέο εισαχθέντα νόμο υπαριθμό 43.02.2014. Ευχαριστούμε όλοι για την προσοχή σας. Καλό σας βράδυ.